έγινε αυτή η συνεργασία? Άρεσε πολύ στη Σάρα Σκενάζη αυτό το τραγούδι. Το ακούγαμε στο αυτοκίνητο και λέγαμε μήπως το δοκιμάσουμε. Και μετά έρθαν τα παιδιά σπίτι και το δοκιμάσαμε. Πιάσε το νόημα, ζήσε τώρα τη στιγμή, μωρό μου. Άσε τα δίθεν, άσε τα πρέπει κάτω στο στενό μου. Υπάρχει η εποχή πριν το Survivor και μετά Survivor, έτσι? Ναι, υπάρχει στη ζωή μου όντως. Σε ενοχλεί αυτό? Καθόλου, τίποτα δεν με ενοχλεί. Ό,τι με ενοχλεί το διώχνω μακριά μου. Το θέμα είναι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το θέμα είναι τι βάζουμε στο μυαλό μας και τι βάλουμε στο μυαλό μας σίγουρα μπορούμε να το πετύχουμε. Είσαι γενικά έτσι, σαν άνθρωπος? Ναι, είμαι έτσι. Πολύ αυστηρός και πολύ απαιτητικός, ειδικά με εμένα. Μένω σπίτι εγώ. Συνεργάζεσαι και με την Κατερίνα Λιόλου, η οποία είναι στο Jazz The Two of Us, και εσύ έχεις ένα μικρό παρελθόν με την Κατερίνα Λιόλου. Όχι, γιατί? Πώς σας φαίνεται? Όχι. Τι παρελθόν, τι έχω? Είχε ακουστεί ότι είχατε μια μικρή σχέση. Ναι. Αν δεν ισχύει, το λέει. Όχι, ισχύει, είχα μια μικρή σχέση πριν 2 χρόνια όμως. Τη γνωρίζεις εσύ προσωπικά και η Ματίνα και επαγγελματικά. Το έχει τεχνικά. Ναι. Πώς σας φαίνεται στο Jazz The Two of Us? Εγώ δεν το έχω δει το Jazz The Two of Us. Αλήθεια? Ναι. Εσύ? Εγώ την έχω δει μια φορά και βλέπω ότι η Κατερίνα πάει μια χαρά, σούπερ, και χαίρομαι για αυτήν. Πώς είναι η περίοδος μετά το χωρισμό σου? Νομίζω όλοι δεν το περιμένανε, έπαθαν σοκ, αλλά με καταλαβαίνουν. Η δική μου είναι πάντα δίπλα μου σε όλα και όλα καλά. Το μετάνιωσες που πήγες να κάνεις αυτό το βήμα? Όχι, γενικά δεν μετανιώνω ποτέ στη ζωή μου. Είμαι αυθόρμητος άνθρωπος και όταν νιώθω ότι θέλω να κάνω κάτι, πάντα το κάνω. Θέλω να έρθεις να με ξυπνήσεις. Εσύ είσαι και φίλος και της Ματίνας και του Λάμπρου, οπότε σε δυσκόλεψε να διαχειριστείς αυτό το χωρισμό? Όχι, γιατί δεν αναμίχθηκα από αυτό. Δεν έχουν να κάνει με εμένα. Είναι 2 παιδιά που τα ξέρω το καθένα ατομικά. Σημασία έχει να είναι καλά και οι 2 σαν άνθρωποι. Υπάρχει κάτι το οποίο δημοσιεύτηκε και σε ενόχλησε για αυτό το χωρισμό? Εμένα όχι. Όχι, όχι. Γιατί κάνατε unfollow ένα στον άλλον? Έτσι κάνουν σήμερα αυτή η νέα γενιά. Έτσι είναι τη μόδα. Είναι τη μόδα αυτά. Αλλά όχι, δεν κρατάμε επαφές, δεν μιλάμε. Ναι, αλλά όλα καλά. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ, όλα σούπερ. Κάποιοι είπαν για τρίτο πρόσωπο, για τσακωμούς. Όχι, όχι, δεν ισχύει. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Το έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρξε ποτέ τρίτο πρόσωπο. Μένω σπίτι εγώ.